Και όπως είπα, προηγουμένως το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται εδώ στην ΚΟΣ, στο νησί του Ιπποκράτη. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο θεματικό κύκλο, ο ρόλος των stakeholders στην ανάπτυξη τουρισμού υγείας και η σημασία της συνεργασίας τους στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος. Να καλέσω στο βήμα τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, πρόεδρο International Health Tourism Center. Να μην τα πω όλα. Είναι αυτονόητα, έτσι. Νομίζω ότι πάνω απ' όλα και από αυτά που ακούστηκαν αλλά και αυτά που εννοήθηκαν είναι ότι πηγαίνουμε από την εποχή της ύφεσης στην εποχή της ανάπτυξης και αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο. Είναι ένα ζητούμενο που σίγουρα υπάρχουν οι δυνατότητες και οι πηγές ώστε αυτό να είναι μια ελπίδα χωρίς όραμα, χωρίς ουσία, αλλά να είναι μια ελπίδα επίτευξης. Θα έλεγα λοιπόν ότι καλό θα είναι, κύριε Γενικέ, όλοι μας, η κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού, η επιστημονική κοινότητα, οι φορείς, να συνεργαστούμε όχι σε ένα πλαίσιο κομματικής αντιπαράθεσης, θα έλεγα σε ένα πλαίσιο εθνικό, ελληνικό, σε ένα πλαίσιο που να αφορά το σήμερα αλλά κυρίως το αύριο των γενεών που έρχονται και που θα πρέπει να τους παραδώσουμε όχι τη μιζέρια, τη θολούρα των ενιών, όχι αυτά που δημιούργησαν την ύφεση και την οικονομική αδυναμία της χώρας, αλλά εκείνα τα οποία μπορούν να φέρουν τη χώρα μας πρωταγωνίστρια σε όλη την Ευρώπη και γιατί όχι σε σημαντικό βαθμό σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα ταξίδι που οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε να ξεκινήσει. Είναι ένα ταξίδι που έχουμε όλα εκείνα τα κεφάλαια της ιστορίας και των προγόνων μας και ακούσαμε πριν λίγο συνάδελφό μας από τη Γερμανία πόσο σημαντικά σέβεται την δική μας ιστορία. Μια ιστορία που δεν είναι μόνο δική μας, είναι όλου του κόσμου. Από εδώ ξεκίνησαν οι αξίες, ξεκίνησαν εκείνα τα συστήματα τα αξιακά που δημιούργησαν το σύγχρονο άνθρωπο, τον άνθρωπο της δημιουργίας και της επιστήμης. Θα έλεγα λοιπόν ότι το διήμερο αυτό έχει προοπτική να αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Και νομίζω, αγαπητέ Δήμαρχε της ΚΟ, Γιώργο Κυρίτση, είναι συμβολικό αλλά και ουσιαστικό που σήμερα αυτό το αποτύπωμα καλούμαστε όλοι στο δικό σου Δήμο, στο δικό σου νησί, με την έννοια του πρώτου πολίτη, να γίνει εδώ που ανάπνευσε, που εμπνεύστηκε, που παρατήρησε, που ερεύνησε και τελικά στοιχειοθέτησε τους πρώτους κανόνες της ιατρικής επιστήμης στο δυτικό τουλάχιστον κόσμο, ο πρόγονός μας, το ισχυρό brand name του κόσμου, ο γιατρός Ιπποκράτης. Και νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση όλοι μας να καταλάβουμε την υψηλή ευθύνη αλλά και την ιστορική ευθύνη που έχουμε αυτή τη στιγμή παίρνοντας την ευκαιρία της ενότητας και δημιουργώντας και διανοίγοντας το δρόμο της ελπίδας του αύριο. Και γι' αυτό αυτό το συνέδριο και όπως είδατε από το βίντεο πολλά ταξίδια γίνανε, όλα αυτά όμως γίναν για να έρθουμε εδώ, στο νησί του Ιπποκράτη και να πούμε ναι, κάνουμε την επανεκκίνηση. Την επανεκκίνηση της ελπίδας μέσα από την ιστορία μας, μέσα από την επιστήμη, μέσα από την ελπίδα για το αύριο. Εδώ, στην ΚΟ. Καλώς ήρθαμε λοιπόν και κηρύσω προφανώς την έναρξη του συνεδρίου
με την ελπίδα στην αποφώνηση αύριο να είναι ένα συνέδριο πηξίδα για το τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα για να μπορέσουμε αυτή η διάνοιξη του δρόμου να είναι του δρόμου για το αύριο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσουμε κάποια συμβολικά για να ολοκληρώσουμε, αν μας επιτρέπετε, και με την κατανόηση όλων, αναμνηστικά της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Δεν ξέρω το κατάλογο, κύριε Μάρκο. Παρακαλούμε πρώτα το Σεβασμιότατο Μητροπολιτικό και Νησίδη, τον κύριο Ναθαναήλ. Το Δήμαρχο Κώτο, τον κύριο Γιώργο Κυρίτση. Τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο, Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου. Ωραία, μπορεί να απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Τον κύριο Χατζηδιάκο, τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτιού Αιγαίου και Δήμαρχο Ρόδου. Τον κύριο Κρεμαστινό, παρακαλώ πολύ. Είναι το αντίγραφο του μηχανισμού των αντικειμένων, ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο καινοτομίας και ευφυΐας. Τον τομεάρχη τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κόνσελα, παρακαλώ. Τον κύριο Αριστοτέλη Παυλίδη, παρακαλώ. Λοιπόν, την κυρία Κωνσταντίνα Σβίνου. Την κυρία Κωνσταντίνα Σβίνου, αν είναι εδώ. Η μητέρα της. Ίδιες είσαστε. Μοιάζετε πάρα πολύ. Τον κύριο Δημήτρη Ογάκη, το βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ 12ανήσου. Και τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, τον κύριο Τζιάλα.
Ωραία, τώρα θα παραδώσει ο Δήμαρχος. Τι θα. Πολύ ωραία. Ο Δήμαρχος της Ρόδου, λοιπόν, στον κύριο Πατούλη.